Περάστε, πάνε, κύριε, περάστε. Έχουμε όλοι φωνές, έτσι δεν είναι. Τέτε μου, τέτε μου, τέτε μου, τέτε μου, τέτε μου. Είμαι Μιχάλη Αφολαγιάν, είμαι 28 χρονών, έχω γεννηθεί εδώ. Γονείς μου είναι από την Ιγυρία, έχω γεννηθεί το 80. Ασχολούμαι με το θέατρο δρόμου και το θέατρο και τη μουσική. Μουσική ασχολούμαι με τα ακουστά. Στο μεταξυγείο ουσιαστικά ξεκίνησα να μένω εδώ επειδή ήταν πολλοί φίλοι μου εδώ, κυρίως πιο πολύ στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, ας πούμε, υπήρχε μια ομάδα θέατρου δρόμου, η Lazy Days, όπου ήμουνα πολλά χρόνια έτσι, παρέα με τα παιδιά αυτά και κάποια στιγμή ένα από τα παιδιά από αυτήν την ομάδα έμενε εδώ και έψαχνα για συγκάτοικο και προσφέρθηκα. Ένας πεζόδρομος με πολλές εκπλήξεις. Εδώ στο Μεσογείο είναι δηλαδή χωριό. Ο ένας ξέρει τον άλλον και όλα μαθαίνονται. Δηλαδή, όλοι μαθαίνονται. Και ειδικότερα οι παλιότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους. Υπάρχει αυτή η σχέση. Και συναντιούνται, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχουν κάποια καφενεία που συναντιούνται και τα λένε εκεί. Ο Φούρνος, που είναι πόσα χρόνια εδώ. Παλιά, από ό,τι είναι, ήταν αριστοκρατική, το παλιό Κολωνάκι. Έτσι. Τώρα έχουμε αλλοδαπούς πολλούς, οι οποίοι αγοράζουν. Μια δουλειά να κάνουν, την κάνουν με ησυχία. Δηλαδή μπορεί να είναι και 11 και 12 το βράδυ να έρθει κάτι κοντένερ να αδειάσει, την κάνουν ήσυχα. Δεν φωνάζουν. Αλλά αυτοί έχουν ξεφύγει. Καταρχάς είναι τρελά εργασιομανείς. Δηλαδή δουλεύουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ και έχουν καταλήψει τα πάντα. Εδώ έχω έναν χώρο όπου στο τσακ, στο τσακ που λάβα να τον πάρω από έναν Κινέζο. Γενικότερα οι Κινέζοι έχουν διεισδύσει στην περιοχή και πώς το λένε, παίρνουν αποθήκες, πιάνουν μαγαζιά, κλείνουν βιοτεχνίες. Έχουν κάνει όλα. Εδώ είναι όλο μαγαζιά κινέζικα. Τα πετάνε και τα παίρνουν αυτά και τα πουλάνε. Collecter les vêtements, c'est pour vous ou vous vivez avec ça? Là, les vêtements pour ramasser pour les vêtements pour parce que c'est pas pour moi parce que moi célibataire, j'ai pas de femme. D'accord. Les vêtements pour Yann.
à vendre au marché. D'accord, ok. Donc, vous vivez avec ça oui. D'accord. Un euro, deux euros. D'accord. C'est pas dangereux de... Pas dangereux. Non. Pas sympa. Et là, vous vivez, vous m'avez dit que c'est insalubre, c'est pas... La maison, elle n'est pas très propre. Enfin... Ah, la maison, comme ça, poubelle. D'accord. Poubelle, poubelle, poubelle. Λοιπόν, εδώ είναι το. Εδώ είναι ο Άραβας, έτσι το αποκαλούν αυτό το καφένιο, που ουσιαστικά αυτός που το έχει είναι Άραβας. Και εδώ κανείς μπορεί να καπνίσει αργυλέ, να φάει φαλάφελ και τέτοια. Έχουν ανοίξει παραδοσιακά καφενεία, αλλά αυτοί οι χώροι όμως συγκεντρώνουν πάλι ομοεθνείς τους. Κοίτα, αμέσως δημιουργείται και γένας από πυρήνας. Οι τηλεόραση που βλέπουν τηλεόραση και βλέπουν κανάλια τη χώρα τους. Δηλαδή, εντάξει, θα πας εκεί για να καπνίσεις αργυλέ και θα δεις τηλεόρασή τους. Δεν θα καταλάβεις Χριστό, αλλά εντάξει. Σου κάνει εντύπωση το πώς τις προσλαμβάνωσες που έχουν, ακόμα και στην τηλεόρασή τους. Είναι έτσι ένα θέμα έρευνας από ανθρωπολογικής μεριάς, ας πούμε. Τι άλλο. Ήσυχος. Σε αυτήν τον δρόμο μένουν πάρα πολλοί τσιγκάνοι. Το Πάσχα τους δεις να ψήνουν όλοι, βγαίνουν και παίζουν μουσικές. Ένα παιχνίδι που έχουν αφήσει έξω τα τσιγκάνακια. Barcelona! Ποιος δεν λέει Barcelona! Manchester! Manchester! Ποιος είναι μαζί μου! Εμείς είμαστε Βραζιλία! Ποιος αποφασίζει με τη Βραζιλία μου! Έτσι!